Το πρώτο νοσηλευτικό συνέδριο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης άνοιξε αυλαία την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου. Η τελετή έναρξης του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, παρουσία της υποδιοικήτριας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης, Ειρήνη Χατζοπούλου, του διοικητή του νοσοκομείου Βαγγέλη Ρούφο, του πρίτανη του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης Αλέξανδρο Πολυχρονίδη, του δήμαρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη, τον Γενικό Γραμματέα Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας Τζανί Παλικανδριώτη, αλλά και με τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης Πατέρα Χριστόδουλο. Την τελετή έναρξης άνοιξε ο Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης Αθανάσιος Γκουτζιβελάκης. Ευχόμαστε να απολαύσετε αυτό το εκπαιδευτικό διημέρο στην πόλη μας, να ανταλλάξουμε σκέψεις, προβληματισμούς, γνώσεις και νέες ιδέες με σκοπό την ενίσχυση της επιρροής του κλάδου μας. Η υποδιοικήτρια της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης, Ειρήνη Χατζοπούλου, τόνισε τον σκοπό του συνεδρίου και υπογράμμισε ότι η επίκαιρη θεματολογία αλλά και η συμμετοχή αξιόλογων ομιλητών αποτελεί εγγύηση για αυτή την πρώτη καινοτόμο συνάντηση. Στόχος του συνεδρίου είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση των νοσηλευτών, εξασφαλίζοντας ικανά στελέχη υγείας με γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επίπεδου. Η διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων, η επίκαιρη θεματολογία εξ όσων είδα αυτού του συνεδρίου, αλλά και η συμμετοχή αξιόλογων ομιλητών, αποτελεί εγγύηση για αυτή την πρώτη καινοτόμο συνάντηση σε αυτό το συνέδριο. Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλης Ρούφος, αναφέρθηκε στο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είναι ο πυλώνας, η ψυχή και η καρδιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη χώρα μας. Θέλω πραγματικά εδώ να αναφερθώ στην νοσηλευτική υπηρεσία και στους νοσηλευτές, οι οποίοι, κατά την άποψή μου και την κρίση μου και τα πιστεύω μου, αυτά τα 2,5 χρόνια που είμαι διοικητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, θεωρώ ότι οι νοσηλευτές είναι ο πυλώνας, η ψυχή και η καρδιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης χαιρέτησε την όλη διοργάνωση και δήλωσε διπλά ικανοποιημένος και για την πραγματοποίηση του πρώτου νοσηλευτικού συνεδρίου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, αλλά και για την ευκαιρία που δίνεται σε όλους τους νοσηλευτές να συμμετέχουν σε ένα συνέδριο που θα αποκομίσουν σημαντικά συμπεράσματα, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα νοσηλείας των ασθενών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την τιμή που μου κάνετε, τη χαρά να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και να εκπροσωπώ και εγώ με τη σειρά μου το σύνολο της κοινωνίας Αλεξανδρούπολης, διπλή χαρά μάλιστα, που εγκαινιάζω το πρώτο, χαιρετίζω μάλλον το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο νοσηλευτών που έχει την τιμή να ξεκινάει εδώ από την Αλεξανδρούπολη. Δεδομένες οι ευχές μου, κυρία Γεωργοσοπούλου, και σε όλους τους αξιότιμους και τις αξιότιμες κυρίες που βρίσκονται σήμερα εδώ, για επιτυχία, όμορφα συμπεράσματα, να κάνουν καλύτερη τη δική σας καθημερινότητα και αντίστοιχα να κάνετε καλύτερη ακόμη και τη δική μας πιο ποιοτική απόλαυση των δικών σας υπηρεσιών. Τα θερμά του συγχαρητήρια εξέφρασε ο πρίτανης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης προς τον πρόεδρο του συνεδρίου Αθανάσιο Γκουτζιβελάκη, που κατάφερε να πραγματοποιήσει το πρώτο νοσηλευτικό συνέδριο, διότι σκέψεις και συζητήσεις για ένα νοσηλευτικό συνέδριο υπήρξαν για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα παίρνει σάρκα και οστά μέσω της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, τον φίλο και συνάδελφο τον κύριο Γκουτζιβελάκη, όπως επίσης και σε όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, και να πω ότι, κύριε Πρόεδρε, η τιμή είναι δική μας σήμερα που μας έχετε καλέσει να συμμετάσχουμε σε αυτό το συνέδριο, στο πρώτο συνέδριο νοσηλευτικής, και μπορώ να διαβεβαιώσω όλους όσους παρευρίσκονται στην αίθουσα ότι είναι κάτι το οποίο το συζητάγαμε πάρα πολλά χρόνια. Νιώθαμε την αναγκαιότητά του, όμως τώρα πήρατε την απόφαση εσείς και οι συνεργάτες σας και το ολοκληρώσατε και το διοργανώνετε, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, για το νοσοκομείο μας, και μάλιστα θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω και τις λέξεις σημαδιακό και συμβολικό. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας έκανε λόγο για θεσμό και τόνισε ότι εκτός από την Αλεξανδρούπολη που αναπτύσσεται και η νοσηλευτική, διότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας κράτησε όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι θεσμός το συνέδριο και πρέπει να είναι θεσμός. Η Αλεξανδρούπολη, όπως προαναφέρθηκε, αναπτύσσεται. Παράλληλα, αναπτύσσεται και η νοσηλευτική, η οποία κατά τη διάρκεια της πανδημίας κράτησε όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλα τα επίπεδα. Είναι πολύ σημαντικό το έργο των νοσηλευτών να ακούγεται, να μαθαίνεται στην κοινωνία,
Ο ρόλος μας, όσο και αν εξελισσόμαστε και όπως έχουμε πει και από το πρωί, είμαστε ο κλάδος με τα περισσότερα μεταπτυχιακά, διδακτορικά, δεύτερα πτυχία σχολών, όλο αυτό δεν πρέπει να μένει μόνο εσωτερικά μας, αλλά πρέπει να υπάρχει εξωστρέφεια, να το μαθαίνει ο κόσμος. Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως, πατέρας Χριστόδουλος, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα των συλλογικών δράσεων που σκοπό έχουν την επαγρύπνηση των εργαζομένων στην υπηρεσία της υγείας. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας και τώρα που αποτραβιούνται τα δύσκολα συμπτώματα της πανδημίας, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συλλογικές δράσεις με σκοπό την συνεχή επαγρύπνηση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της υγείας, που στόχο έχει την προσφορά μας προς τον πάσχοντα άνθρωπο.